Επόμενο επεισόδιο για το «Η Πανίδα κοντά μας», ο θαλασσαετός. Έχουμε δίπλα μας τη Λίλα Κάρτα, που θα μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες της με το είδος. Για να ακούσουμε τη Λίλα για αυτό το πουλί φάντασμα. Το πουλί φάντασμα, ναι. Παρόλο το μέγεθος του, μεγαλύτερος ατός της Ευρώπης, κινείται σαν φάντασμα. Δεν τον βλέπεις εύκολα. Σηκώνεται αξιμέρωτα από την φωλιά ή από την κούρνια του, ανάλογα την εποχή. Κατεβαίνει στον υγρότοπο και από εκεί και πέρα κινείται γύρω από τον υγρότοπο σε διάφορα σημεία που έχει επιλέξει για να κυνηγήσει χαμηλά, χωρίς να σηκώνεται ψηλά, χωρίς να τραβάει την προσοχή των ανθρώπων. Το μόνο που προσέχει είναι να πιάσει το θύραμα. Συνήθως τι κυνηγάει? Συνήθως ψάρια και πουλιά, πάπιες, υδρόβια γενικά. Είναι και πτωματοφάγο βέβαια. Αλλά κυρίως κινείται στους υγρότοπους. Οι πάπιες δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένες όταν το βλέπουν να πετάει από πάνω τους. Με τίποτα. Διαλύονται, παθαίνουν σοκ, σηκώνονται όλες μαζί, προκαλεί τρόμο. Η γενικότερη αίσθηση, δηλαδή, όταν το βλέπεις, πώς νιώθεις τόσα χρόνια που το παρατηρείς το είδος, τι σου δίνει, σε γεμίζει, πώς νιώθεις? Ανατριχιάζω. Ακριβώς. Είναι το πρώτο μεγάλο αρπακτικό που ανακάλυψα όταν πρώτο άρχισα να ασχολούμαι με την παρακολούθηση ορνηθοπανίδας. Στην αρχή δεν τον ήξερα καν. Όταν τον πρώτο είδα, νόμιζα ότι είναι όρνιο με τέτοια μητόγκα. Από το 2007 περίπου τον παρακολουθώ και ζω μαζί του την αναπαραγωγή, την διαβίωσή του εδώ. Κάθε φορά που τον βλέπω νιώθω μια αγαλίαση που υπάρχει και ένα δέος. Και εμείς νιώθουμε μεγάλη χαρά που τα μοιράζεις όλα αυτά μαζί μας και ελπίζουμε όσοι θα δουν αυτό το βίντεο να μας βοηθήσουν και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πάει καλά αυτό το είδος στη χώρα μας. Το είδος πάει καλά. Ωραία. Από τότε που ξεκίνησα ήταν περίπου στα 7 ζευγάρια στη Βόρεια Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα τελευταία έχουν αναφερθεί και 10 ζευγάρια στη Βόρεια Ελλάδα. Πάει καλά γιατί και οι υγρότοποι πάνε καλά, έχουν αρχίσει και προστατεύονται και όσο υπάρχει περιοχή και ενδιέτοιμα να μπορεί να διαβεί εδώ, πιστεύω ότι θα πάει και καλύτερα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.